Στο Ζιρίνι Δημοτικό Στάδιο, ο Ζαόν αντιμετωπίζει τον Μπάουκ σε παιχνίδι την 13η αγωνιστική τη Pre-League. Να ζήσει, τρέχει για την μπάσα η αναγνώστου. Θα παίξει με την ποδαρά. Πέρασε την μπάλα και στην διαγώνιο ήταν για την άμυνα Χαντάβα. Αυτή θα πάρει και την επίθεση. Δυνατό καρφί από τη Χαντάβα, εντυπωσιακή άμυνα από την Αργυροπούλου. Η ποδαρά στη διαγώνια άμυνα από την Κελεσίδου. Σήκωσε η κλέπτου για την Χαντάβα. Δεν μπορεί να επιτεθεί, απλά θα περάσει. Η αναγνώστου για την ποδαρά. Εξαιρετικό πόντο για τον Ζαόν, 21-19. Ένας πόντος που πανηγυρίστηκε έξαλλα από όλο το γήπεδο. Έχω δίπλα μου μία από τις παίχτριες του Ζαόν, την Κατερίνα Ποδαρά. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σας και από μένα. Κάνατε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σήμερα. Είχατε εξ αρχής να αντιμετωπίσετε έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο που αίτητος στην κατηγορία είναι αίτητος μέχρι τώρα. Δεν τα καταφέρατε, δείξατε πολύ ανταγωνιστικές για δύο σετ κυρίως, το πρώτο και το τρίτο. Ποια είναι τα συμπεράσματα σου από το παιχνίδι? Θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά έτοιμες για το συγκεκριμένο παιχνίδι σήμερα. Έχουμε δείξει ότι έχουμε κάνει μια σειρά παιχνιδιών καλή και ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Πιστεύω ότι αξίζαμε ένα σετ, αλλά εντάξει, δεν πειράζει αφού δεν ήρθε. Είναι όμως, θα μας βοηθήσει για τα επόμενα παιχνίδια σίγουρα, το συγκεκριμένο παιχνίδι που πήγε έτσι τόσο καλά για μας. Δείξατε πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο στο πρώτο σετ. Νομίζω ότι εκεί κρίθηκαν πολλά, γιατί αν γινόταν το 1-0 θα ήταν άλλο παιχνίδι. Στο δεύτερο, κάπως έπεσε η απόδοση σας, έπαιξε λίγο ρόλο και η ψυχολογία. Απογοητευτήκατε λίγο? Ναι, θεωρώ ότι απογοητευτήκαμε, ότι ίσως σκεφτήκαμε ότι ο αντίπαλος είναι πολύ καλός και αξίζει την νίκη. Αλλά παρόλα αυτά, βρήκαμε τα ψυχικά αποθέματα και στο τρίτο σετ πιέσαμε και προσπαθήσαμε και να το πάρουμε. Φτάσαμε πολύ κοντά. Παρ' όλα αυτά, σας αξίζουν συγχαρητήρια για τη μέχρι τώρα πορεία σας. Είχατε 5 σερί νίκες μέχρι αυτό το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και ουσιαστικά έχετε εδρεωθεί στην πεντάδα. Αυτή τη στιγμή είστε φαβοροί για να μπείτε στην πεντάδα, στα play-off. Πώς βλέπεις συνέχεια? Ελπίζω και σε ακόμα καλύτερη συνέχεια στο δεύτερο γύρο, σε ακόμα καλύτερα παιχνίδια και να εδρεωθούμε πλέον μόνιμα να είμαστε στην πεντάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Πρώτο, φυσικά. Τώρα η υποδοχή από την Φακοπουλίδου. Αναγνώστου θα παίξει με την Γεωργιλά. Δεν περνάει από το διπλό μπλοκ του ΠΑΟΚ. Τώρα η ποδαρά από την άλλη πλευρά. Κατάφερε και έσωσε εντυπωσιακά η Κιώση μετά από επαφή στο μπλοκ του ΠΑΟΚ. Και άλλη ευκαιρία για τον Ζαόν όμως. Γεωργιλά, μπλοκ μέσα. Ήταν μόνη της εκεί η Κιώση. Έβαλε τον μπλοκ. Πήρε έναν ακόμη πόντο. ...10-21. Η διαφορά έχει ανοίξει πάρα πολύ. Ο Ζαόν, ο οποίος δεν βρήκε σε αυτό το δεύτερο σετ τον τρόπο να βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ, να είναι το ίδιο ανταγωνιστικός σε σχέση με το προηγούμενο σετ. Για να δούμε τώρα την αναγνώστου εκεί επάνω στο φιλέ με την Κυριακίδου. Συνεχίζεται η φάση. Πέρασε η ποδαρά. Τώρα η Χαντάβα, η Πλουμή, η Κιώση, πέρασμα με πλασέ. Μπόρεσαν και πέρασαν οι παίχτες του Ζαόν τελικά. Αλλά έχει νέα ευκαιρία ο ΠΑΟΚ με την Κλέπκου. Έβγαλε την άμυνα η Αργυροπούλου στη διαγώνιο. Δεν κατάφερε όμως στη συνέχεια η Γεωργιλά. Είναι κοντά μας η αρχηγός του ΠΑΟΚ, η Εύη Κυριακίδου. Εύη, καταρχάς συγχαρητήρια για μια ακόμη νίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχατε μια δύσκολη αποστολή σήμερα, γιατί ξέρουμε ότι ο Ζαόν είναι μια από τις αξιόμαχες, από τις καλές ομάδες της κατηγορίας που έχει εδρεωθεί κιόλας στην πρώτη πεντάδα τις τελευταίες αγωνιστικές. Δυσκολευθήκατε στο πρώτο και στο τρίτο σετ αρκετά. Στο δεύτερο επικρατήσατε πιο άνετα. Πώς είδες το παιχνίδι σου? Κοίταξε, γενικά θεωρώ ότι η ομάδα μας είναι η πιο καλή αυτή τη στιγμή στην κατηγορία. Επίσης, σίγουρα είναι ο Ζαόν μια πάρα πολύ καλή ομάδα και η θέση το δείχνει αυτό εδώ. Απλά γενικότερα το θέμα είναι ότι όποιος παίζει με τον ΠΑΟΚ είναι λίγο περισσότερο ανταγωνιστικός από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι. Έχει ένα επιπλέον κίνητρο δηλαδή. Ναι. Το έχουμε αντιμετωπίσει δηλαδή στον πρώτο γύρο σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Εντάξει, είναι φυσιολογικό φυσικά αυτό. Γενικά και εμείς προσπαθούμε, είναι ένα παιχνίδι εκτός. Εντάξει, από εδώ και πέρα γενικότερα δεν θέλουμε να χάνουμε βαθμό. Το καταφέραμε σήμερα, ζοριστήκαμε λίγο παραπάνω, αλλά σημασία έχει το 3-0 για μένα. Μπορείτε να το πάτε, πιστεύεις έτσι, αίτητες μέχρι το τέλος? Ότι έχουμε την ικανότητα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αυτό εύχομαι. Δεν μπορώ να σου πω σίγουρα, δεν ξέρω. Αυτό εύχομαι πάντως. Δηλαδή, δεν θέλω να χάσουμε βαθμό και να μπούμε σε διαδικασία που να κινδυνέψουμε το πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Απλά δεν τελειώνει τίποτα μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Πάντως, έχει αλλάξει επίπεδο η ομάδα από φέτος. Εσύ ήσουν και πέρσι στην ομάδα, αλλά έχεις βιώσει δύο διαφορετικές αγωνιστικές περιόδους. Ήρθανε σπουδαίες παίχτριες φέτος. Και είναι ο μεγάλος στόχος η άνοδος και το δείχνετε αυτό κιόλας με τις εμφανίσεις σας. Ναι. Σίγουρα η ομάδα ενισχύθηκε
εξ ολοκλήρου θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ γενικά και όποιες κοπέλες ήταν και συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η ομάδα αξίζουν ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο. Και η περσινή και η προπέρσινη ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλή. Και τα αποτελέσματα το δείξανε. Δεν μπορώ να μειώσω ή να κάνω. Σίγουρα ας πούμε, έχουμε πιο έμπειρες παίχτριες, όπως είναι και η Κιώση και η Χαντάβα και η Κελεσίδου. Εντάξει, αυτό που είπα από την αρχή, η ομάδα είναι, θεωρώ ότι είναι καλύτερη της κατηγορίας. Απλά πρέπει να το αποδεικνύουμε σε κάθε παιχνίδι. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Σε η μπάλα. 1-3 για τον ΠΑΟΚ. Η Κυριακή που είπαμε προηγουμένως ότι πριν ξεκινήσει αυτή η 13η αγωνιστική ήταν πρώτη σε άσους, στατιστική κατηγορία των άσων, με 20. Επίσης πρώτη στην κατηγορία των πόντων από μπλοκ, έχοντας 35. Και αυτή η μεγάλη πρωταγωνίστρια της φετινής πορείας του ΠΑΟΚ. Το 2-3 εδώ για τον Ζαόν. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Σολκίδης, ο προπονητής της ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Κύριε Σολκίδη, καταρχάς συγχαρητήρια για την νίκη μία ακόμη στο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ. Είχατε να παίξετε κόντρα σε μια ομάδα που είναι αρκετά αξιόμαχη, το γνωρίζατε κι εσείς. Σας δυσκόλεψε για 2 σετ, στο πρώτο και στο τρίτο. Αλλά τελικά οι παίχτριες νομίζω δείξαν χαρακτήρα και κατάφεραν να πάρουν μια ακόμη νίκη. Πώς το είδατε το παιχνίδι? Ήρθαμε υποψιασμένοι. Ξέραμε τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Θεωρώ ότι ήμασταν καλά προετοιμασμένοι και διαβασμένοι. Παίξαμε με έναν αντίπαλο ο οποίος όλα τα παιχνίδια τα διεκδικεί και όλα τα σετ. Δείξαμε πιο όρημη και πιο έμπειρη στις κρίσιμες φάσεις στα τελειώματα του τσετ και έγινε το 3-0. Για μας προέχει και η εμφάνιση φυσικά η οποία ήταν θετική, αλλά και οι βαθμοί, γιατί είμαστε στην πρώτη θέση αυτή τη στιγμή και θέλουμε να παραμείνουμε. Έχετε κάνει μια πολύ καλή χρονιά που φαίνεται βάσει αποτελεσμάτων. Υπάρχουν πράγματα που θα θέλατε να βελτιώσει η ομάδα για τη συνέχεια? Κοιτάξτε, το ρόστερ είναι πολύ γεμάτο. Ίσως να είναι και το πιο γεμάτο της κατηγορίας. Έχω υλικό και αθλήτριες να δουλέψω και εναλλακτικές λύσεις. Η ομάδα χτίστηκε για να ανέβει και πιστεύω ότι θα ανέβει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Διαφορά στους τρεις. Αναγνώστου. Η υποδοχή από την Κλέπκου δεν είναι καλή. Η Κελεσίδου για τη Χαντάβα προσπαθεί να δώσει ένα τέλος στο σερί του Ζαόν. Για την ώρα δεν θα τα καταφέρει. Φακοπουλίδου στη Διαγώνιο έβγαλε άμυνα η Κελεσίδου. Δεν βρήκε μπαλά την οροφή. Κλέπκου πέρασε. Εκεί είναι η Γεωργιλά. Η αναγνώστου για την Φακοπουλίδου. Εδώ ο ΠΑΟΚ θα δώσει τέλος στο σερί του Ζαόν. Ο Κώστας Λιώσης είναι κοντά μου, προπονητής του Ζαόν. Coach, καταρχάς χαρακτήρα για μια μεγάλη προσπάθεια που έκανε η ομάδα σας σήμερα κόντρα στην ITT ομάδα του ΠΑΟΚ. Στο πρώτο και στο τρίτο σετ δείξατε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο. Κρίθηκαν στις λεπτομέρειες και όλα αυτά τα σετ. Θα μπορούσε άνετα κιόλας στο πρώτο σετ να είχε γίνει το 1-0 αντί για το 0-1. Πώς είδατε το παιχνίδι? Ξέραμε ότι παίζαμε μια ομάδα η οποία, όπως είπες, ήταν αίτητη. Ξέραμε ότι έχει μεγάλη ποιότητα και μπορεί ακόμα και σε μεγάλη πίεση να ανταπεξέλθει. Έχει αθλήτριες που το κάνουν αυτό πολλά χρόνια και με μεγάλη επιτυχία σε πολύ ψηλό επίπεδο. Πιστεύω ότι θέλαμε να πιέσουμε για να κερδίσουμε λίγο το πρώτο σετ, αλλά κάποιες λεπτομέρειες στο πρώτο σετ, κάποια λάθη που κάναμε προς το τέλος του σετ, όπως και στο τρίτο σετ, κάποια έλλειψη λίγο αυτοσυγκέντρωσης, την πληρώσαμε γιατί η απέναντι ομάδα δυστυχώς έβγαλε αυτή την ποιότητα στο τελείωμα. Είχε και παίχτριες με μεγάλη εμπειρία στην απέναντι πλευρά, επομένως έπαιξε και αυτό το ρόλο του, έτσι. Ξέρουμε ότι σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να είσαι 100% και συγκεντρωμένος και όσο γίνεται αποτελεσματικός, να μην δώσεις πολλά δικαιώματα στον αντίπαλο, γιατί θα τα πληρώσεις. Ήμασταν αποτελεσματικοί, θεωρώ, αρκετά από τη ζώνη του σερβίς. Στο δεύτερο σετ λίγο χαλάσαμε την αντίδρασή μας στη μετάβαση από την υποδοχή, από την άμυνα στην επίθεση και περάσαμε πολλές ελεύθερες μπάλες που δεν έπρεπε. Μετά το ξαναεπαναφέραμε στο τρίτο σετ, αλλά είπαμε. Ποια... Η ποιότητα πάντα η διαφορά φαίνεται. Ποια θετικά στοιχεία κρατάτε όμως από αυτό το παιχνίδι? Είδα τις αθλήτριές μου να ακολουθούν το πλάνο όπως το πήγαμε. Δεν κάναμε πολλά λάθη. Πιέσαμε εκεί που θέλαμε. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε στο τελείωμα του πρώτου σετ ειδικά κάποιες κρίσιμες μπάλες. Κάναμε λάθη στις κρίσιμες μπάλες. Όχι μόνο δεν τις τελειώσαμε. Κρατάω το θετικό ότι επανήλθαμε μετά το δεύτερο σετ, παρόλο που χάσαμε μεγάλη διαφορά. Επανήλθαμε. Ελπίζω να μπορέσουμε να εξαργυρώσουμε αυτή την προσπάθειά μας με κάποια επόμενη
ομάδα και κάποιο επόμενο σημαντικό παιχνίδι. Πάντως τρέχατε ένα σερί 5 νικών που σταμάτησε τώρα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Έχετε αυτή τη στιγμή εδρεωθεί ουσιαστικά στην πεντάδα. Σημερίζεστε την άποψη των περισσότερων ότι είστε το φαβορί για να κλείσει αυτή την πεντάδα στο πρωτάθλημα. Υπάρχουν ακόμη βέβαια αρκετά μάτς. Πιθανόν και να είμαστε, αλλά εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Με νοιάζει αυτό το οποίο λέμε να γίνεται μέσα στο γήπεδο και να προσπαθούμε αγώνα με τον αγώνα, προπόνηση με την προπόνηση, να πλησιάζουμε όσο γίνεται το στόχο μας. Ναι, ο στόχος μας από την αρχή ήταν να πάμε ψηλότερα από την περσινή χρονιά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε ψηλότερα από την περσινή χρονιά. Περάσαμε μια δύσκολη εβδομάδα με κάποια προσωπικά προβλήματα που είχα εγώ με την οικογένειά μου. Αλλά από εκεί και πέρα συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Αναγνώστου. Υποδοχή από την Κυπαρίση. Πλουμή. Θα περάσει απλά η Κιώση. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια για τον Ζαόν. Πολύ κρίσιμη φάση. Δεν τα κατάφερε να περάσει Τσαγοραράκη. Θα έχει δεύτερη ευκαιρία ο Ζαόν με την Ποδαρά. Έπεσε για την άμυνα η Κυπαρίση. Πέρασε απλά η Κιώση. Και άλλη ευκαιρία για τον Ζαόν. Σε ένα συγκλονιστικό τρίτο σετ. Φακοπουλίδου. Μπλοκ μέσα όμως για τον ΠΑΟΚ. 23-25. Με το ίδιο σκορ όπως και στο πρώτο σετ. Ο ΠΑΟΚ τελικά είναι αυτός που θα επικρατήσει και σε αυτό το σετ, στο τρίτο. Ο Ζαόν έκανε μια μεγάλη προσπάθεια κόντρα στον αίτητο ΠΑΟΚ, αλλά τελικά γνώρισε την ήττα με 0-3, αν και παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστικός στο πρώτο και στο τρίτο σετ και έβαλε δύσκολα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Δεν κατάφερε να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Συνεχίζει όμως την προσπάθειά του στο φετινό πρωτάθλημα. Από το Ζιρίνιο Δημοτικό Στάδιο για τον STV.gr, Ανδρέας Λεκάκης.